Γεια σας. Ονομάζομαι Σωτηριάδης Κωνσταντίνος και στα πλαίσια του μαθήματος της αρχιτεκτονικής υπολογιστών που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα την επίλυση της παρακάτω άσκησης. Πάμε να διαβάσουμε την εκφώνηση της άσκησης. Σας δίνεται το παρακάτω κομμάτι κώδικας ΕΣΕ που δείχνει τις προσβάσεις στον πίνακα Α που έχει τοποθετηθεί στη RAM με πρώτη διεύθυνση τη 0 και ότι μπορεί να εκτελεστεί σε μια αρχιτεκτονική που φέρει μια κρυφή μνήμη 256 byte και η οποία μπορεί να αναδιαμορφωθεί για δύο διαφορετικές ρυθμίσεις απευθείας απεικόνησης. Η πρώτη ρύθμιση κάθε γραμμή φέρει 1 byte και η δεύτερη ρύθμιση κάθε γραμμή φέρει 8 byte. Τα ζητούμενα της άσκησης είναι τα εξής. Για κάθε μία ρύθμιση της κρυφής μνήμης, να υπολογίσετε τον αριθμό αστοχιών και το ποσοστό ευστοχίας. Και δεύτερο, εφόσον ολοκληρώσετε το πρώτο ερώτημα, να αναφέρετε και να δικαιολογήσετε την απόφασή σας για το ποια αρχιτεκτονική κρυφής μνήμης θα επιλέγατε από αυτές τις δύο. Πρωτού προχωρήσουμε στην επίλυση της άσκησης, πάμε να δούμε μία ανάλυση του κώδικα ο οποίος μας δίνεται. Αρχικά, γίνεται δήλωση ενός πίνακα χαρακτήρων, Α, με μέγεθος 64, όπου κάθε στοιχείο αντιστοιχεί σε 1 byte πληροφορίας. Στη συνέχεια, έχουμε δήλωση ενός βρόγκου επανάληψης, ο οποίος εκτελείται 32 φορές για ίσον 0 έως ίσον 31. Σε κάθε επανάληψη γίνεται πρόσβαση σε δύο στοιχεία του πίνακα, τα οποία αντιστοιχούν στις θέσεις μνήμης ΑΙ και ΑΙ-1. Παρατηρούμε ότι δεν θα γίνει πρόσβαση στο δεύτερο μισό του πίνακα Α, καθώς ο βρόγχος υλοποιείται μόνο 32 φορές. Πάμε να προχωρήσουμε στην επίλυση της άσκησης. Ο βρόγχος επανάληψης εκτελείται 32 φορές, έχοντας κάθε φορά πρόσβαση σε δύο στοιχεία, τα ΑΙ και τα ΑΙ-1. Οπότε, ο συνολικός αριθμός προσβάσεων θα είναι 32 επαναλήψεις επί 2 στοιχεία ίσον 64 προσβάσεις. Για την πρώτη ρύθμιση, κάθε γραμμή φέρει 1 byte. Ο αριθμός των γραμμών θα είναι ίσος με το μέγεθος κρυφής μνήμης προς το μέγεθος γραμμής, δηλαδή θα έχουμε αριθμός γραμμών ίσον 256 byte προς 1 byte ίσον 256 γραμμές. Κάθε πρόσβαση σε νέα γραμμή προκαλεί υποχρεωτική αστοχία, διότι η μνήμη θα είναι άδεια προτού τοποθετηθούν στοιχεία. Το ποσοστό επιτυχίας θα είναι ίσο με τον αριθμό των ευστοχιών προς τον αριθμό των προσβάσεων, δηλαδή θα έχουμε hit ratio ίσον number of hits προς total accesses ίσον 0 προς 64 ή 0%. Πάμε να δούμε τη δεύτερη ρύθμιση, όπου κάθε γραμμή φέρει 8 byte. Ο αριθμός γραμμών και πάλι θα είναι ίσος με το μέγεθος της κρυφής μνήμης προς το μέγεθος γραμμής, δηλαδή θα έχουμε αριθμός γραμμών ίσον 256 byte προς 8 byte ίσον 64 γραμμές. Όταν εισάγεται το πρώτο στοιχείο σε κάθε γραμμή μνήμης, ακολουθούν άλλα 7 διαδοχικά στοιχεία, τα οποία γεμίζουν τη γραμμή. Για παράδειγμα, όταν εισάγεται το στοιχείο α0, θα ακολουθήσουν τα στοιχεία α1 ως α7 στην ίδια γραμμή, δηλαδή την πρώτη γραμμή. Πάμε να κάνουμε μια ανάλυση της άσκησης. Η πρώτη προσπέλαση α0 θα είναι μισ, καθώς η κρυφή μνήμη στη γραμμή 1 θα είναι κενή. Όταν όμως τοποθετηθεί το α0, τοποθετούνται επίσης τα α1 ως α7. Όταν θα γίνει προσπέλαση για τα α1 ως α7, θα έχουμε hit, καθώς τα στοιχεία θα προϋπάρχουν στη μνήμη. Για τα στοιχεία α8 ως α15, η πρώτη προσπέλαση α8 θα είναι μισ, καθώς η κρυφή μνήμη στη γραμμή 2 είναι κενή. Όταν όμως τοποθετείτε το α8, ακολουθούν τα α9 ως α15. Άρα, οι προσπελάσεις α9 ως α15 θα είναι hit, καθώς τα στοιχεία θα προϋπάρχουν στη μνήμη. Για τα στοιχεία α16 ως α23, η πρώτη προσπέλαση α16 θα είναι μισ, καθώς η κρυφή μνήμη στη γραμμή 3 θα είναι κενή. Όταν τοποθετείτε το α16, ακολουθούν τα α17 ως α23.
Άρα όταν γίνει προσπέλαση για τα α17 ως α23 θα έχουμε heat, καθώς τα στοιχεία θα προϋπάρχουν στη μνήμη. Για τα στοιχεία α24 ως α31 η πρώτη προσπέραση α24 θα είναι miss, καθώς η κρυφή μνήμη στη γραμμή 3 είναι κενή. Με την τοποθέτηση του α24 θα ακολουθήσουν τα α25 ως α31. Άρα οι προσπελάσεις α25 ως α31 θα είναι hit, καθώς τα στοιχεία θα προϋπάρχουν στη μνήμη. Για τα στοιχεία α32 ως α39 η πρώτη προσπέλαση α32 θα είναι miss, καθώς η κρυφή μνήμη στη γραμμή 3 είναι κενή. Με την τοποθέτηση του α32 τοποθετούνται στην κρυφή μνήμη τα στοιχεία α33 ως α39. Ωστόσο, από το βρόγχο επανάληψης δεν υπάρχει προσπέλαση για α33 ή τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς ο βρόγχος σταματά στο α32. Παρατηρούμε συνολικά ότι είχαμε 5 αστοχίες στα στοιχεία α0, α8, α16, α24 και α32. Το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να υπολογιστεί ως ο αριθμός προσβάσεων μείον τον αριθμό αστοχιών προς τον αριθμό προσβάσεων. Οπότε το ποσοστό επιτυχίας είναι hit ratio ίσον total accesses μείον miss προς total accesses, δηλαδή θα είναι 64 μείον 5 μείον 64 ή 92,19%. Για το δεύτερο ερώτημα απαντάμε το εξής. Η δεύτερη ρύθμιση, όπου κάθε γραμμή της CAS φέρει 8 bytes, είναι σαφώς καλύτερη. Παρέχει πολύ ψηλότερο ποσοστό ευστοχίας, 92,9%, σε σύγκριση με τη ρύθμιση των 1 byte ανά γραμμή, η οποία οδηγεί σε 100% αστοχία. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρόσβαση σε διαδοχικά στοιχεία του πίνακα εκμεταλλεύεται καλύτερα την τοπικότητα στη μνήμη όταν φορτώνονται 8 byte μαζί. Αυτή ήταν η επίλυση της άσκησης. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.